γίνεται αναφορά στην ισπανική, αργεντίνικη, χιλιανή και κουβανέζικη ποίηση. Είναι μια συνδιοργάνωση με το Σωματείο Λόγου και Τέχνης Αλκιονίδες που εδρεύει στην Κόρινθο, με πρόεδρο την κυρία Μαργαρίτα Φρονιμάδη Ματάτσι. Και εγώ ως εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών για τον Ομό Κορινθίας και συγγραφέας ποιήτρια, είχα την έμπνευση αυτής της ιδέας και η πρόεδρος του άλλου συλλόγου των Αλκιονίδων δέχτηκε να συνεργαστεί μαζί μου γιατί ενθουσιάστηκε πάρα πολύ με αυτή την ιδέα. Στην Κόρινθο, στο Φλίσβο, 28 Ιουλίου, Σάββατο, 9 το βράδυ, η είσοδος είναι ελεύθερη. Επίσης στο Κιάτο, 29 Ιουλίου, στο κέντρο Καρύμπιαν. Έτσι, είναι το τέρμα παραλία στο Κάτω Δημηνιό. Ποιοι θα συμμετέχουν τώρα στην βραδιά που θα γίνει στην Κόρινθο? Θα έχουμε ολιγόλεπτες εισηγήσεις για την ποίηση Ισπανίας, Αργεντινής, Κούβας και Χιλής από την ποιήτρια, αντιπρόεδρο των Αλκιονίδων και μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, την κυρία Ελένη Σικά Κοντόζογλου. Θα έχουμε απαγγελίες ποιημάτων στην ελληνική γλώσσα από την θεατρική, από το Θέατρο Περιγυαλίου. Να ξέρουμε ότι συμμετέχουν με πολύ χαρά και τους ευχαριστούμε. Η απόδοση των ποιημάτων στην Ισπανική θα γίνει από τον χιλιανό ακαδημαϊκό ποιητή και φίλο μου κύριο Κάρλος Ραφαέλ Καρπιντέρο Δουράν και την κυρία Μαρία Βικτόρια Ιωακιμίδη, καθηγήτρια Ισπανικής μεταφράστρια, οι οποίοι θα έρθουν από Αθήνα για αυτή τη βραδιά, όπως ήρθαν και στην βραδιά του Λουτρακίου και τους ευχαριστούμε. Θα παρακολουθήσετε χορούς Λάτιν, ταγκό, σάμπα από το πολιτιστικό σωματείο του Κιάτου Έκφραση με υπεύθυνη την κυρία Τζένι Κούτρι. Επίσης θα ακουστούν πάλι τραγούδια στα ισπανικά, λατινοαμερικάνικα, Χατζηδάκη, Ξαρχάκο, Μικρούτσικο, Θεοδωράκη κτλ. Από το Γόρδιο Δεσμό, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα στο Κιάτο η βραδιά θα γίνει όπως είπαμε 29 Ιουλίου στο Καρύμπιαν. Θα συμμετάσχουν πάλι ο κύριος Κάρλος Ραφαέλ Καρπιντέρο Δουράν, οι ίδιοι. Μόνο στο μουσικό μέρος θα έχουμε τη συμμετοχή του δεξιοτέχνη κιθαροδού, του κυρίου, να θυμηθώ καλά, Ανδρουλιδάκη. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση σε όσους θα έρθουν να μας παρακολουθήσουν. Δεν πρέπει να χάσουν αυτή τη βραδιά. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, ο σκοπός της βραδιάς, εκτός από ψυχαγωγικό, έτσι, γιατί ο κόσμος χρειάζεται να ανέβει ψυχολογικά λόγω της κρίσης που περνάμε, είναι και μορφωτικός, γιατί θα ακούσουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία της χώρας μας με τις χώρες που θα ακούσουμε απαγγελίες και τραγούδια, όπως Ισπανία, Αργεντινή, Χιλή και Κούβα. Είναι βασικό να τονίσουμε την ανάγκη της αδελφοποίησης των λαών και ο πολιτισμός θα είναι ο κεντρικός μοχλός για να καταφέρουμε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς πριν από λίγες μέρες έχασα τον μπαμπά μου, ωστόσο θέλω να αφιερώσω αυτές τις βραδιές στη μνήμη του. Εγώ ίδια δεν θα μπορέσω... Θα απέχω δυστυχώς, αλλά θα είμαι νοερά μαζί σας και πιστεύω θα έχει επιτυχία και στις δύο πόλεις, και στην Κόρινθο και στο Κιάτο, όπως είχε και στο Λουτράκι. Όπορο ή χειμώνα καλύτερα, έχω στο νου μου, έτσι σχεδιάζω μια ελληνοαραβική βραδιά. Με πολλές εκπλήξεις. Έτσι. Και να επίσης να αναφέρω και κάτι ακόμη, σε λίγο καιρό μέχρι τέλη Ιουλίου θα εκδώσω το πρώτο μου παραμύθι, ναι, το σχέδιο του Ουρανού το Ξούλι, από τις εκδόσεις Πολύφεγγος, το οποίο θα παρουσιάσω το χειμώνα στην παιδική σκηνή επίσης. Σίγουρα μέχρι τέλη Ιουλίου θα έχει εκδοθεί, θα βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία της πόλης μας, Κιάτου, Κορίνθου, έτσι, στην Αθήνα, σε ένα βιβλιοπωλείο. Θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου το φθινόπωρο. Τι πραγματεύεται το κείμενο, θα λέγαμε? Αχ, το κείμενο στέλνει πολλά μηνύματα φιλίας, συνεργασίας, δολοπλοκίες, ακόμα και μέσα από την πολιτική, έτσι. Στην εκδήλωση που θα γίνει στο Κιάτο θα συμμετάσχει και η Σικιώνια σκηνή, το θεατρικό τμήμα Μικόνης, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε όλους. Los esperamos a todos en Corinto. Okay. Και εύχομαι καλή διασκέδαση. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Ευχαριστώ πολύ.